Επιστρέψαμε στην Παλουριώτισσα. Νίκη για τον Αχιλέα 71-68. Έχω δίπλα μου τον Κυριάκο Αδάμου. Σήμερα είχε χρέη προπονητή στην απουσία του Ντάνιελ Νέλσον. Coach, δύσκολη νύχτα σήμερα η Ομόνια, η οποία είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Δύο φορές όμως έχασε προβάδισμα 15 και 14 πόντων. Τι ήταν όλα, τι πήγε λάθος σήμερα και δεν μπορέσατε να κλείσετε το παιχνίδι εκεί που δείχνατε ότι είχατε το πάνω χέρι? Καλησπέρα καταρχή. Θεωρώ ότι πολύ κακές άμυνες σε κάποια στάδια του αγώνα, οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία για εύκολους πόντους στην ομάδα του Αχιλλέα. Συντότι χάναμε σε κάποια σημεία του αγώνα κρίσιμα τη συγκέντρωση μας σε παίχτες κλειδιά του Αχιλλέα. Νομίζω εκεί ήταν ένα σημαντικό κομβικό σημείο που χάθηκε η διαφορά. Και σίγουρα το μη καθαρό μυαλό, να το πω αυτό, το θέσω έτσι, στην επίθεση δεν μπόρεσα να χτυπήσουμε εκεί που είχε πρόβλημα Αχιλλέας, γιατί είχαν και κάποια θέματα με φάουλ. Δεν μπόρεσαμε στοχευμένα να πάμε εκεί που θέλαμε. Και μοιραία έρχεται η ήττα. Αύριο θα βγει από την καραντίνα ο coach ο Νέλσον. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα πείτε στους παίχτες σας στην επόμενη προπόνηση? Εντάξει, η ομάδα μας δεν χτίστηκε για να κάνει πρωταθλητισμό. Μέχρι σε αυτό το σημείο που είμαστε, έχουμε κάνει μια πολύ εξαιρετική, πάρα πολύ καλή σεζόν, εξαιρετική σεζόν. Η απειρία σίγουρα είναι σημαντικό στοιχείο σε τέτοιου είδους καταστάσεις και δεν μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο βαθμολογικά και τώρα είναι το πιο σημαντικό είναι πώς θα διαχειριστούμε τις ήττες που προφανώς θα έρθουν, γιατί όπως είπα δεν χτίστηκε μια ομάδα η οποία θα κάνει πρωταθλητισμό. Θεωρώ ότι συνεχίζουμε να είμαστε μια καλή ομάδα, η οποία παιχνίδι με παιχνίδι πρέπει να κερδίζει εμπειρίες για αυτά τα δύσκολα παιχνίδια. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα και θεωρώ ότι ό,τι κάναμε μέχρι τώρα αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η Ομόνια παραμένει τέταρτη, είναι εκεί, είναι στην τροχιά διεκδίκηση αυτή τη θέση που είναι πολύ σημαντική, διότι θα δώσει πλεονέκτημα έδρα στο προημιτελικά των play-off. Ακολουθεί το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Γενικά πώς αισθάνεστε για τη συνέχεια, κλείνοντας και αυτό το stretch με τρεις αγώνες χωρίς τον coach σας, δύο νίκες, μία ήττα λόγω του COVID που περνάει και αυτός, όπως και πολλοί συμπατριώτες μας. Πώς νιώθετε για τη συνέχεια της ομάδας στο υπόλοιπο της regular season και στην post-season που θα ακολουθήσει? Θεωρώ ότι απλώς το που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. Σίγουρα όσοι είναι στον αθλητισμό ειδικά χρόνια γνωρίζουν ότι δεν πολύ πιο εύκολα κατακτάς κάτι, πολύ πιο δύσκολα το κρατάς ή το συντηράς ή το διατηράς, όποια είναι η σωστή λέξη. Άρα ξαφνικά δεν γίναμε σούπερ ομάδα που χτυπάμε το οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε home είτε away. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Σίγουρα η απουσία του προπονητή αλλάζει κάποια την καθημερινότητα, το πω. Αν και τα παιχνιά θέλω να πω ότι συμπεριφέρθηκαν άψογα, ήταν σωστοί επαγγελματίες. Το μεγάλη νίκη away με το παραλίμνη, δύσκολη νίκη με την ΕΘΑ, αλλά η νίκη είναι η νίκη, και ένα κακό κατά διαστήματα παιχνίδι σήμερα, γιατί για κάποια διαστήματα είμαστε αρκετά καλοί. Πλώς πρέπει να διατηρήσουμε το καθαρό μυαλό και επίθεση και άμυνα. Ωραία, coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κυριάκο Αδάμου, προπονητή τη Ομόνια σήμερα στην απουσία του Ντάνιελ Νέλσον. Και τώρα θα πάμε στου νικητέ. Θα ξεκινήσουμε, θα έχουμε τον Γιωργακούδη και στη συνέχεια τον coach. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον coach του Αχιλλέα και θα κλείσουμε με τον παίχτη του Αχιλλέα. Κυριάκο Γιαγκουλή δίπλα μου. Μεγάλη νίκη σήμερα. Όχι μόνο το ότι κερδίσατε μια ομάδα που είναι στην τέταρτη θέση, αλλά δύο φορέ επιστρέψατε από το πλην 15 και το πλην 14. Τι αλλάξατε ως ομάδα και κάνατε δύο comeback εντυπωσιακά σήμερα? Καταρχήν συγχαρητήρια στην Ομόνια και στους παίχτες μου. Χάσαμε το παιχνίδι με την ΕΘΑ μετά από ένα μήνα αποχή χωρίς φιλικά παιχνίδια. Κάναμε μια μικροπροετοιμασία και περιμέναμε ένα μήνα για να παίξουμε ένα αγώνα. Σίγουρα δεν είχαμε ένα αγωνιστικό ρυθμό. Στο παιχνίδι με Απόλλωνα να παίξαμε πολύ καλύτερα μετά από έναν αγώνα που παίξαμε με την ΕΘΑ, τον οποίο πρέπει να κερδίσουμε κατά γνώμη μου. Σήμερα όλα τα παιδιά
ήταν αποφασισμένα να αδράξουν την ευκαιρία του εισέδρας μας και να πάρουμε τον αγώνα στο γήπεδο. Δηλαδή στο Καϊμακλή πρέπει να είμαστε σκληροτράχυλοι και είμαστε σκληροτράχυλοι. Τι είπατε στους παίχτες σας εκεί στα αποδυτήρια, σας είδα που πανηγυρίζατε, πώς είναι έτσι τα πρώτα λόγια που είπατε? Εντάξει, μετά την ΕΘΑ είχαμε κάποια ψυχολογικά βασικά προβλήματα. Δουλέψαμε πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Τους είπα ότι πρέπει να παίζουμε, να τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας, ειδικά στον αμυντικό κομμάτι που νομίζω δεχτήκαμε 40 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Και πιστεύω από την άμυνα βγήκε η επίθεση, κερδίσαμε το ψυχολογικό κομμάτι εμείς στον παραγώνα και γι' αυτό τελικά κερδίσαμε. Δηλαδή αν σταματήσαμε, προσπαθούσαμε να έχουμε μια ανισορροπία στον αγώνα, στο παιχνίδι. Φυσικά είχαμε δύο διαστήματα νεκρά, τα οποία ευτυχώς με τις αλλαγές και το rotation το μεγάλο, χρησιμοποίησαμε πιο μεγάλο rotation σήμερα. Πιστεύω ότι κερδίσαμε τον αγώνα. Ο Γιώργος Τελουλής πριν το παιχνίδι είχε πει ότι θα κριθεί στη θέληση και πράγματι αυτό φάνηκε στο τέλος. Για μια ομάδα όμως με τόσο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, βλέπαμε παιδί 17 ετών να παίζει, λες και ο Ανθυμιάδης, λες και παίζει χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Πού οφείλεται αυτό, πώς ακριβώς κατακτιέται αυτό το πράγμα? Εντάξει, ξέρετε ότι ο αρχικός στόχος της ομάδας ήταν να ανέβουμε πρώτη κατηγορία, να πάρουν ευκαιρίες οι νεαροί, να πάρουν εμπειρίες, ώστε ο Αχιλλέας σε μερικά χρόνια να είναι πρωταγωνιστής με παιδιά της περιοχής, με παιδιά της ομάδας. Βλέπετε ότι οι περισσότεροι είναι 17, 19, 20 χρονών και ανταποκρίνονται στον αγώνα, δηλαδή περάσαν κάποιο χρονικό διάστημα, διότι τα πάντα ήταν δύσκολα μετά από 10 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία. Και διοικητικά, προπονητικά, παιχτικά, ήταν όλα δύσκολα. Ευτυχώς μας υποστήριξε και το Συμβούλιο και ο κόσμος του Καϊμακλίου, επειδή με απλόχερα έδωσε την βοήθεια του και ειδικά και οικονομικά και στο γήπεδο συμπαραστέγεται της ομάδας και τους καλούμε να μας συμπαραστέγονται πάντα και αν χάσουμε κανένα παιχνίδι δεν είναι ο στόχος είναι μακροπρόθεσμος και όχι μεσοπρόθεσμος. Αν και ξέρω ότι θα μου πείτε ότι το παίρνετε παιχνίδι, όμως με την νίκη σήμερα ξαναανεβαίνουν οι ελπίδες σας ακόμη και για την οκτάδα. Είναι ρεαλιστικός στόχος αυτός, θα το βάλετε ως εσωτερικό στόχο ή είναι υπερβολικό να μιλάμε για play-off? Εντάξει, όταν μιλούμε για εμπειρίες, όταν μιλούμε για ανασυγκρότηση της ομάδας, δηλαδή τι αν έρθουμε 6η, 8η, 9η, για μας είναι το εντάξει, θέλουμε να πάμε στην οκτάδα, αλλά δεν χάθηκε και κάτι. Ναι. Δηλαδή, θα προσπαθούμε να κερδίζουμε, όπως είπατε εσείς, τα αγώνες, να προετοιμαζόμαστε και τα παιδιά μας θέλουμε να είναι κάθε παιχνίδι καλύτερα και να δίνουν τον εαυτό τους. Εμείς έχουμε και μετά το πρωτάθλημα να δουλέψουμε πολύ σκληρά για την επόμενη χρονιά. Είναι με το πλάνο μας, είναι δουλειά. Ούτε άλλο. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θα μας φέρεις και τον Γιώργο Ακούδη, αν μπορείς, coach, για να κλείσουμε το ρεπορτάζ. Καλύτερα, ο Δημήτρης Γιωργακούδης, τον οποίο έχουμε μαζί μας σήμερα. Εξαιρετικό παιχνίδι στο αμυντικό τομέα, ειδικά από σένα, Δημήτρη. Συγχαρητήρια για την νίκη. Ποιο ήταν το κλειδί για σένα και πήρατε σήμερα την νίκη? Τι ήταν αυτό που έπαιξε τελικά ρόλο και κερδίσατε? Καταρχήν, καλησπέρα για από μένα. Λοιπόν, εντάξει, η ομάδα δούλεψε αυτή την εβδομάδα σε νέες προσαρμογές και στην άμυνα. Ήταν σίγουρα το κλειδί για να κερδίσουμε την Ομόνια, μια τόσο καλή ομάδα επιθετικά και αμυντικά. Εντάξει, πιστεύω παραπάνω παίξαμε με πάθος. Ήταν το, αν θες, το κλειδί για να κερδίσουμε. Εντάξει, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, αμυντικά κάποιοι, επιθετικά κάποιοι άλλοι. Ο Γιώργος έπαιξε και τραυματίας. Στα τελευταία λεπτά βγήκε μπροστά, όπως και ο Μπράουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, έχουμε καταλάβει τους ρόλους μας πλέον. Προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα και παιχνίδι με παιχνίδι. Πέρσι ήσουν στην Ομόνια, έκανες πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι μαζί με τον Γιώργο τον Τερδιακόφ. Φέτος επέστρεψες στον Αχιλλέα. Πώς είναι για σένα αυτή η μετάβαση, πώς νιώθεις εδώ στον Αχιλλέα και γενικότερα στην ομάδα αυτή?
Εντάξει, ήμουν 3 χρόνια στην Ομόνια μαζί με τον Γιώργο. Εντάξει, με τα παιδιά είμαστε φίλοι, κάνουμε και παρέα εκτός γηπέδου. Πλέον, εντάξει, σαν με την επιστροφή μας στον Αχιλλέα ήταν η ομάδα που ξεκινήσαμε από μικρή, οπότε ήρθαμε κι εμείς να βοηθήσουμε και να μας βοηθήσουν. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, οι προπονητές είναι συνέχεια δίπλα μας. Είμαστε και εμείς εδώ, βάζουμε ώρες συνέχεια στο γήπεδο και προσπαθούμε για το καλύτερο για την ομάδα και για το Καϊμακλή. Και μια τελευταία ερώτηση με την ευκαιρία που έχουμε μαζί μας. Τι θέλεις να πετύχεις εσύ με τον Αχιλλέα, μια ομάδα ιστορική η οποία επιτέλους επέστρεψε πρώτη κατηγορία και θα θέλαμε να τη δούμε και διεκδικήτρια. Εσύ τι θέλεις να πετύχεις με τον Αχιλλέα? Εντάξει, σίγουρα με ένα σκοπό μου να βοηθάω στην ομάδα, όποιο στόχο και αν έχουν. Σίγουρα όλοι θέλουμε να δούμε έναν Αχιλλέα ξανά δυνατό, υγιή, να μπορεί να ανταγωνίζεται τους μεγάλους και να πρωταγωνιστεί. Είναι και αυτός ένας από τους στόχους μου, αλλά πιστεύω βήμα με βήμα και με υπομονή θα μπορέσουμε να πετύχουμε σιγά σιγά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.